Γεια σας. Είχαμε μία μικρή αψημαχία, τώρα θα ξεκινήσει ο Στέλιος για να δούμε τι έχουν να πούν οι κριτές. Το είπα ευγενικά, μικρή αψημαχία. Ναι. Τι γίνεται? Καλά. Λοιπόν, κοίταξε, προφανώς είσαι μέσα στο θέμα, έτσι. Αλλά υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη καταστασία. Δηλαδή, τι σου έλεγα στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι ορίμασε η μορτασία, ναι, και τα ρούχα είναι πιο τακτοποιημένα, ναι, πιο, ναι, συγκεκριμένα. Καμία σχέση. Ναι, γιατί έκανε εκείνο το outfit και κάπου έπρεπε να ξεδώσω. Μου αρέσει η φούστα. Ναι. Εντάξει, αλλά θα προτιμούσα να είναι μόνο αυτό το ακατάστατο στοιχείο. Να τη λήξει και το πουκάμισο μέσα στον κορσέ, να μην περισσεύει από κάτω. Μου αρέσει το πουκάμισο πάρα πολύ. Να ήταν κουμπωμένο, ωραία τα μαλλιά σου πολύ. Και θα έβγαζα και τις πέρλες από το λαιμό, θα κρατούσα μόνο το τσόκερ. Γιατί? Γιατί είναι πάρα πολύ ακατάστατο. Και εμένα, ξέρεις, η καταστασία προσωπικά δεν μου αρέσει. Δεν βρίσκω αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή θέλω να υπάρχει μια συμμετρία εγώ. Ναι, εμένα μου αρέσει η ασυμμετρία. Εσένα σ' αρέσει η καταστασία. Τι ωραία που ήταν τα look τις προηγούμενες μέρες, έστω που δεν ήσουν μέσα στο κόνσεπτ. Που ήταν τακτοποιημένα, ζυγισμένα. Έστω που δεν ήμουν μέσα στο κόνσεπτ. Ναι. Λέει, παρόλο που δεν ήσουν μέσα στο κόνσεπτ, του άρεσαν τα look γιατί ήταν ζυγισμένα. Ναι. Και όριμα. Αυτό που σου έλεγα στο προηγούμενο επεισόδιο. Άρα που μου έκανε εντύπωση. Και θεώρησα ότι μπορεί να έχεις κάποια βοήθεια που δεν είχες, από ό,τι λες. Εδώ το έκανες ξεκάθαρα μόνη σου. Όχι, και το άλλο το έκανα ξεκάθαρα μόνη μου. Ναι, okay, εγώ τα είναι τα εβδομάδα τελικού. Ναι. Εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα για να παίξω γενικότερα. Mm. Δεν είμαι μια παίχτρια που ήρθε για να κερδίσει η φήμη, που δεν είναι κακό, δεν ήρθα να το κάνω εγώ. Εγώ εδώ πέρα ήρθα για να κερδίσω με τη δικιά μου προσπάθεια και μόνο. Mm. Και να δείξω τη δουλειά μου. Mm. Το να έρθω εδώ πέρα και να πληρώνω άτομο με λεφτά που δεν έχω για να μου κάνει κάτι το οποίο δεν είμαι εγώ, το βρίσκω παντελώς ανούσιο και χαζό. Και δεν νομίζω ότι θα ήταν και του στυλ μου. Καλά, και εγώ το ίδιο. Παντελώς ανούσιο το βρίσκω, αλλά δεν έχει σημασία γιατί έχουμε δει πολλά εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι έχετε δει, ξέρω ποια είμαι εγώ. Ωραία, και τι κάνω εγώ σε αυτή τη ζωή. Και εύχομαι έτσι να είναι τα πράγματα. Ούτως ή άλλως εγώ δεν το υπολογίζω αυτό που σου λέω, αλλά οφείλω να σου το πω, διότι ήταν διαφορετικού ύφου στα προηγούμενα σου look. Εντάξει. Εδώ δεν έχω καμία αμφιβολία, μόνο σου το κάνεις. Εντάξει. Ευχαριστώ. Τι περίμενες, θα βάζε άσο. Ναι, ναι. Αλήθεια. Με τόσα που ήθελα. Εντάξει τώρα. Δεν νομίζω να πήγαινε μέχρι εκείνου του σημείου. Σοφία, με σένα σ' αρέσει η μορτασία? Ναι, μου αρέσει και προτιμώ όταν φέρνεις looks που είναι πιο το δικό σου στυλ. Αυτό είναι το δικό μου στυλ. Ναι, I know. Μου αρέσει. I think αυτή τη διαφάνεια που έχει το πορτό, σίγουρα πρέπει να ράψεις κάτι, έναν άλλο καρό ύφασμα από κάτω από αυτό, ναι, και να το δέσεις εκεί για να κάνεις έναν like, πιο σκοτεινό πορτό layer από πάνω από ένα πιο ανοιχτό καρό. Δεν μου αρέσουν τις πόινες, because φαίνονται τα παπούτσια, τα πέδιλα, φαίνονται επειδή έπρεπε να είναι πιο στολισμένα ή έναν άλλο πιο απλό παπούτσι. Δηλαδή. Okay. Τα νύχια που τα έκανα εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Και τα μαγιά. Ευχαριστώ. Ναι, τα νύχια είναι πολύ ωραία. Τέσσερα. Ευχαριστώ. Μόρτα τέσσερα. Τα-τα! Τέλεια. Βέβαια, δηλαδή τι ύφος έπαιρνε μέχρι να το γράψει το τέσσερα. Άλλαξα 10 χρόνια. Κοίταξε τώρα, όλα τα κορίτσια έχουν ένα άγχος πολύ μεγάλο, Στέλιο. Μα ισχύει και λογικό. Τώρα. Είναι 5 μέρες πριν την ανάδειξη νικήτριας. Και έχουν περάσει 5 μήνες σχεδόν. Λοιπόν, Δημήτρη μου. Πέρασε τόσο καιρό. Ναι, πέρασε. Να σου πω κάτι. Ναι. Αν υπήρχε η αστυνομία μόδας, θα ερχόταν να σε συλλάβει τώρα. Γιατί? Γιατί η πειρατεία διώκεται. Δεν είναι πειρατικό αυτό. Και... εντάξει, λίγο μπορεί να είναι. Διώκεται από τον νόμο. Ναι, ναι. Ναι, τώρα που το σκέφτομαι. Εγώ βρήκα και άλλη μια καλεσμένη εκεί στο πάρτι, μια φίλη σου, να ξέρεις. Ποια? Ξέρεις κάτι, δεν είναι τόσο να πρόταση να φορέσει ένα κορίτσι και να βγει. Δηλαδή, δεν έβαλες ένα μέτρο.
Το έκανα το χθεσινό πολύ φορέσιμο. Ήταν σήμερα έπρεπε να είναι στα μέτρα μου. Εντάξει, ήταν η εκτόνωση λεγόμενη που έπρεπε να κάνει εσύ, να εκτόνωσε εκεί την δημιουργικότητά σου. Το παράκανε όμω. Και έχουν δίκιο και που λένε για τα υλικά. Γιατί όταν κάνει κάτι μαξιμαλιστικό και βάζει κάποια υλικά τα οποία δεν είναι αυτά που πρέπει να είναι, μερικέ φορέ γίνεται και. Το ρίχνει, να το πω πολύ απλά. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά έχει φτιάξει πολύ ωραία σιλουέτα, ωραία τα μανίκια, ωραία τα πουκάμισα, αλλά πρέπει να κρατήσει ή το πάνω μέρο ή το κάτω. Θα σου βάλω δύο. Ευχαριστώ. Και πάμε τώρα στην κυρία Κοντοβά να δούμε τι άποψη έχει για αυτό που έκανες, Μορτασία. Γεια σας. Γεια σου, Μορτασία. Λοιπόν, αισθάνομαι ότι το είσαι όντως πάρα πολύ, σαν ένα κοριτσάκι που πηγαίνει σε ένα πάρτι, αλλά με ένα θέμα. Δηλαδή, δεν έχει σταθεί στο καρό, έχει σταθεί στο θέμα του πάρτι. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσω ότι το θέμα είναι λίγο πειρατικό. Είναι μια άλλη εποχή. Είναι Vivian Westwood. Το θέμα είναι το καρό όμως, το οποίο το έχεις πετύχει πάρα πολύ με τη φούστα, τη λατρεύω, μου αρέσει πολύ. Θα έβγαζα την οργάντζα, έχει δίκιο ο Στέλιος, ή θα... Μου αρέσει που έχεις βάλει το χρώμα εκεί, θα το έβαζα από μέσα, ίσως λίγο να κάνει ουρά, κάτι... Είναι λάθος το σημείο για μένα. Καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι είχες λίγο άγχος και από άγχος πρόσθετες. Καθόλου. Ναι. Όντως. Δηλαδή αν έχεις καθόλου άγχος. Αυτό το look είναι με καθόλου άγχος. Είναι φουλ αγάπη μόνο. Εμένα με αγχώνει. Δεν πειράζει. Η άγχος είναι πολύ νευριασμένη. Α, μάλιστα. Πώς? Όταν έχεις άγχος λέω είσαι νευριασμένη. Ναι, ήταν κάμπος νευριασμένη εδώ. Βέβαια σε καλή μέρα, είμαι τυχερή. Νιώθω καλά με το look μου, οπότε δεν με πειράζει τίποτα. Φαίνεται ότι νιώθεις καλά με το look σου, αλλά εδώ νομίζω ότι συζητάμε το πόσο μέσα στο θέμα είσαι. Και είσαι εν μέρη στο θέμα, απλά εγώ αισθάνομαι ότι είμαι σε ένα άλλο θέμα μαζί σου. Σε ένα θεατρικό, σε ένα... που δεν είναι το καρό. Απλά έτυχε να βάλεις και καρό πάνω στο concept του πάρτι. Ναι. Ευχαριστούμε για την πρώτη κριτική αλήθεια, Χριστίνα μας. Εσύ, αγαπημένη μου, μπορείς να πας στη θέση σου. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι.